Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει το The Last of Us Remastered της PS4. Θα κάνουμε live streaming. Παρέα με τον Μάρκο Ασκανιάν, Mr. Dondondi, τον ξέρετε από το site. Ναι, κάπως έτσι. Και το The Last of Us έχει κυκλοφορήσει ήδη από πέρυσι σε PS3. Εμείς θα δείξουμε λίγο να δούμε τα γραφικά του στο PS4. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά, είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Difficulty levels, τα έχει όλα. Έλα, ρε. Θα το παίξουμε στο hard. Εγώ λέω grounded. Θα είμαστε συνεχώς grounded. Λοιπόν, το παίξουμε στο hard. Εντάξει, αυτό το έχουμε τερματίσει στο normal. Τώρα δεν με βλέπετε γιατί κάνω save και η Sony δεν θέλει να δείχνουμε το user interface, οπότε γι' αυτό ακούσετε μόνο τη φωνή μου και τώρα μας βλέπετε πάλι. Κόλλα, μας άσχεσαι. Θες να κάτσεις, μάλλον κάτσεις λίγο πίσω. Το έχουμε αυτό το σαν θέμα. Ωραία, ναι. Θα είσαι άνθρωπος behind the scenes. Καλησπέρα, καλή κουμπή, μας λέει ο Professor Severus Snape. Το Game Cafe τα έσπασε να ξέρεις λίγο τον Νίκο και το παραστήσω. Να φάω το δελάστε στο World of the Game, όταν το πρώτο που κάτισε και ήταν την αρχή στο τέλος. Η ιστορία ήταν φανταστική και ξεργατώσε κάθε στιγμή σε ένα γενικά άρτιο παιχνίδι. Καλό live και πρέπει να δείτε θα πείτε για το φαντάζει αρκετά ιδιαίτερο racing. Σε ευχαριστούμε. Το The Crew είναι αρκετά ιδιαίτερο, παιδιά, αλλά έχει αρκετά στοιχεία από το Need for Speed, θα τα πούμε και μετά. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει το streaming του The Crew. Στο βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube θα φορτώσουμε δύο ξεχωριστά βίντεο. Ένα για το The Last of Us Remastered στο PS4 και ένα για το The Crew. The Crew. Ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε εδώ με τα cinematics. Έτσι. Θες να το αναλάβεις στην αρχή, αν και είναι στο hard, αλλά πάλεψε εδώ. Εντάξει, παιδιά, το έχω παίξει, οπότε τώρα είναι η πρώτη επαφή. Τώρα παίζει ο Μάρκος. Δεν γκρινιάξει κανείς. Εντάξει, δεν βλέπω τεράστια διαφορά στα γραφικά. Σε σχέση με το PS3. Είχες δει να το παίζουν, ενώ είσαι από τα βίντεο βίντεο. Εκεί στο demo που έχω. Η πρώτη διαφορά είναι στο φωτισμό. Ναι, απλά λίγο βλέπεις, βλέπεις πως η σκιά στον καναπέ βλέπεις πως είναι. Και έστειλε το μέρος των προσώπων, αλλά δεν χρειάστηκε νομίζω μεγάλη διαφορά, αλλά βλέπετε στο σώμα των πρωταγωνιστών, ακόμα και τρίχες φαίνονται στο χέρι του Τζόελ. Μιλάμε για μικρές λεπτομέρειες. Ή στην μπλούζα, το bump mapping είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει κάθε λεπτομέρεια και στις ίνες της μπλούζας, ναι, ακριβώς και τα χνούδια. Αλλά τώρα κάποιος, αν το έχει παίξει ήδη στο PS3, νομίζω είναι αμαρτία να το ξαναπληρώσει στο PS4. Αν το είχαν σε δυνατότητα upgrade με 10 ευρώ, που εντάξει δεν υπήρχε περίπτωση, θα άξιζε για 10 ευρώ, αλλά επειδή είναι παραπάνω. Yeah, you wish. Εν τω μεταξύ έχει κολλήσει το Twitch. Και μας πέταξε και έξω. Έτσι. Γεια σου ρε Twitch, άντε να τελειώσει ξαγορά με το YouTube γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια. Οι Twitchάδες δεν παλεύεται αυτό το Twitch, δεν παλεύεται απλά. Ειδικά το chat και το κάθε πότε φορτώνει ας πούμε. Όσοι το έχετε παίξει μην κάνετε spoiler. Hello. Τώρα το ελέγχεις, ναι. Για να δούμε τι γίνεται. Dad? Αυτό ήταν τηλεόρασή μου, ε. Ποιο? Ναι. Πού είναι ο μπαμπάς? Να σου κάνω spoiler, είναι κάτω. Πήγαινε κάτω κατευθείαν. Τι κάνει κάτω ο μπαμπάς? Τι κάνει ο μπαμπάς? Κατεβαίνεις από τις σκάλες. Παραπατήσαμε.
Αυτό λέμε τώρα. Εξηγούμε ότι οι μόνες διαφορές με την έκδοση του PS3 είναι στα γραφικά. Ο Μάρκος που τον έχω guest σήμερα δεν το είχε παίξει, το είχε δει μόνο. Εγώ το έχω τερματίσει στο PS3 και έχω παίξει και multiplayer κάμποσο. Νομίζω χτυπάει το τηλέφωνο, πάει το σηκώσεις. Εδώ, ξένα. Ναι, ναι, ναι. Τα γραφικά θα δείξουμε. Εδώ βλέπουμε μια αδυναμία λίγο στα textures. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύ κοντινό το πλάνο. Πώς κάνεις? Με το touchpad του PS4. Πλάνα κάνεις. Ναι, για κάνε μια. Κούνα το δεξιά, σαν να ανοίγεις iPhone. Α. Σύρτο. Όχι. Δεν πάω, όχι. Μήπως με το stick. Δεν το σηκώνει λίγο. Το PS4 που το σέρνεις έτσι, σαν να σέρνεις iPhone, αλλά δεν ήταν, δεν μου έκανε τη χάρη. Και τώρα πήγαινε προς τα εκεί στην πόρτα και κάτι θα γίνει. Όχι. Από εδώ. Από εδώ, για πάμε. Μα πού είναι ο μπαμπάς? Λοιπόν, να πούμε πάλι ότι... Να δείξουμε το σκηνικό. Αν το έχετε παίξει στο PS3, είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι, ακριβώς το ίδιο story, ακριβώς το ίδιο multiplayer και αλλάζουν μόνο τα γραφικά. Τα γραφικά κυρίως στο περιβάλλον που στο PS3 είχαν πολλά προβλήματα, υπήρχε texture popping, θα δούμε εδώ αν υπάρχει ή όχι. Λογικά δεν θα υπάρχει. Ότι παταγόντουσαν textures μέσα από τα κτίρια, ναι. Κατά τα άλλα βέβαια κάποιοι, μάλλον... Δεν ξέρω. Δεν τα είδανε μάλλον. Φοράγανε μαύρα γυαλιά, δεν ξέρω και του βάλανε 10. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Αλλά είναι γενικώς από τα κορυφαία παιχνίδια το 9 για μένα. Και στο PS3 είναι οπωσδήποτε must buy αγορά. Τώρα στο PS4, αν δεν το έχετε παίξει στο PS3, πρέπει να το αγοράσετε στο PS4. Θα αξίζει πραγματικά. Και με τα γραφικά του PS4 πλέον. Γενικά έχει συγκινητική ιστορία. Ναι, διάβασα πολλά καλά σχόλια γενικά για την ιστορία. Αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι ο αδερφός του Τζόελ. Σαν διάρκεια, παιδιά, το είχα γράψει στο review, δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι γύρω στο max 10 ώρες πρώτο playthrough, τα επόμενα μπορεί να είναι και λιγότερο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, ούτε... Εντάξει, έχουμε δει και μικρότερα survival horror. Έχει... ψηλό ok θα τη λέγαμε τη διάρκεια. Σε πιστεύω δεν πρόκειται να βγει ποτέ, είναι Sony Exclusive. Είναι Sony. Τώρα με το analog κοιτάς απλά με την κάμερα. Τώρα παίζει ο Μάρκος για αυτό. Θα και θα πάω στο σπίτι μου, σαν Μάρκος. Σωστός. Έχει πάντως ατμόσφαιρα έτσι. Και πού να δεις μετά. Εδώ τα FM τις φλόγες έχουν πολύ καλύτερα λεπτομέρεια από το PS3. Αλλά τώρα μένει να δούμε στο φως της μέρας μετά πώς θα φανούν τα textures. Εκεί θα, εκεί θα δούμε τα... πρέπει να βάλουν φώτιλους, παιδιά, sorry. Sorry. Display. Game subtitles on. Και μας το έχουμε στο... Προφανώς θα περιμένουμε την επόμενη φράση ή το επόμενο κάτσε. Να το τέξει. Όντως, γιατί μουρμουράνε τόση ώρα και είναι δύσκολο να καταλάβεις τι λέει. Καλησπέρα και σε όσους μπήκαν τώρα. Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί για Παρασκευή βράδυ, το ότι ξεπερνάμε από ό,τι φαίνεται τους 102 είναι πολύ
Σημαντικό, αργότερα με το The Crew θα ξεκινήσουμε 8 ώρα να παίζουμε την beta του νέου racing της Ubisoft. Είναι κλειστή beta μόνο για δημοσιογράφους, 8 η ώρα θα ξεκινήσει το The Crew. Τώρα θα παίξουμε ίσως μία ώρα να δούμε τα γραφικά, να δοκιμάσουμε και λίγο multiplayer αν θα το λάβουμε, στο 7-8. You can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them, Joe! Back up there! They're behind me, too! They're there! Hold on! Go! Go. Αυτό ήταν, πιστεύω, ένα καθημερινό περιστατικό στο Κατηχάκι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Την φάγαμε άσχημα. Το μεταξύ σκηνή πίσω ήταν. Α, πάρα στιγμή και το. Σκηνή πίσω ήταν φάση. Του βγάζω τα εντότια μέσα και βλέπω τι έχει, ξέρω εγώ. Να δω τι έχει, καρδιά, σηκώτια, πνεύμονε. Τι θα φάμε πρόχειρο. Ή τι έφαγε πριν, για να δω. Ναι, ναι. Πραγματικά ιδιαστικό. Για όσοι δεν το ξέρουν το σενάριο. Ο ιός που έχει προσβληθεί. Γιατί είναι post-apocalyptic και καλά zombie φάση. Τέλος πάντων, θα σας πούμε ακριβώς τι παίζει. Σύμφωνα με το σενάριο υπάρχει ένας ιός, ο Σφιοκόρτιους Unilateralis, αν το θυμάμαι σωστά το όνομά του, γιατί, ναι, ο οποίος είναι μύκητας, είναι φούγκους, ανήκει στους μύκητες και είναι γνωστός ότι προσβάλλει τα μυρμήγκια στην πραγματική μας ζωή και γίνονται τα λεγόμενα zombie ants. Δηλαδή συμπεριφέρονται, ας πούμε, ακριβώς σαν zombies. Και εδώ αντίστοιχα στο παιχνίδι προσβάλλει τους ανθρώπους αυτός ο ιός, οπότε καταλήγουν να έχουν, ας πούμε, συμπεριφορά εντός εισαγωγικών zombie. Και ο ιός αυτός, για να καταλάβετε, αυτό που κάνει στα μυρμήγκια είναι ότι δημιουργεί διάφορα εξογκώματα στο κεφάλι, στο σώμα παντού. Κυρίως στο κεφάλι, από εκεί ξεκινάει. Οπότε θα δείτε αντίστοιχα τα προβλήματα. Ναι, με μεταλλάξεις και εδώ στους ανθρώπους. Θα δείτε αντίστοιχα. Η οθόνη, παιδιά, που βλέπετε εδώ πάνω, η PlayStation κάμερα, να ξέρετε ότι έχει πρόβλημα στο calibration, το έχουμε δοκιμάσει, μια φορά μου είχε πετύχει μια όχι, γενικά έχουμε ένα θέμα. Όσοι έχετε PS4 και πιστεύετε ότι ξέρω, μπορείτε να κάνετε calibration, γιατί το μενού είναι λίγο για πέταμα. Βοηθήστε μας. Ναι, βοηθήστε μας, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Facebook, στο προφίλ μου και εξηγήστε μου πώς γίνεται το calibration, γιατί το έχω παλέψει πολλές φορές και το έχουμε ξαναπροσπαθήσει και live. Τι το calibration της κάμερας είναι σε φάση, σου λέει now you can calibrate the camera και, βάζεις, και σου βάζει ένα πλαίσιο και βάζει τη φάτσα σου εκεί. Και that's it, δεν μπορείς να κανονίσεις το έργο. Δώσε. Τον αλήθει την κόρη μου! Πάντως έτσι γενικά κινηματογραφική παραγωγή θυμίζει. Ναι, έχει πολύ καλή σκηνοθεσία. Και σενάριο και οι ερμηνείες είναι τρομερές, δηλαδή ταιριάζει γάντι στους σε κάθε ηθοποιό. Να δω έτσι, λεπτά. Τι έγινε, δεν σταμάτησα. Δεν σταμάτησα με επαγγελία. Όχι, δεν είχε να κάνει. Το κλασικό. Και επίσης εδώ άλλη μια πολύ καλή λεπτομέρεια με τη λάσπη κάτω. Είναι σαν να πεις το δελάστοπα στο PS3 ακριβώς το ίδιο, απλά σε HD. My daughter, I think her leg is broken. Stop right there! You're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise.
Eddie, what about Uncle Tommy? We need to get a safety in the background, okay? He said there's a little girl. Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. We just need to... Τον αλήθη. Καλύτερα και από ταινίες Hollywood, πραγματικά. Sarah. Baby. Κοίτα και τα εφέ στο δάκρυ, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά, 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 αυτά στο πίστριο δεν υπήρχαν. Και στο αίμα και σε όλα. Όπως λέει και ο Blue Waffle, είναι παιδιά μόνο στα γραφικά, δηλαδή η αλλαγή. Το δάκρυ υπήρχε στο πίστη, αλλά δεν υπήρχε τόση λεπτομέρεια στο να φαίνεται, ας πούμε. Εννοείται ότι υπήρχε στο πίστη, έτσι. Σχέση με άλλα HD Remaster, αυτό είναι καλή μεταφράση. Κάτσε μέχρι να παίξει αυτό το κάτσε να πιέζει ένα νεράκι. Άμα θες πιέσαι όλη την όλη η κάμερα δική σου, αυτή τόσο μεγάλη κάμερα. Είμαι διάσημος! Calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for the public yes, charter calls for the return of all magic guns. And μην ξεχνάμε τα χρόνια πολλά για τα 9 χρόνια του Game World. Έτσι, χρόνια μας πολλά. Το γιορτάζουμε με πολλά δωράκια στο site. Remember when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies. Κάντε subscribe, follow και τα συναντήσετε, τα ξέρετε. Έτσι, follow όσοι μπήκαν πρώτη φορά κτλ. Έλα, να σε πιάνει η κάμερα. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? Come on, buddy. The whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. My ration cards will last us a couple of months, easy. You want to explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, all right? Yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. These assholes still with us? That's funny. Let's find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, smart. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? All I can do now. Mm-hmm.
halfway still open. Only a few hours left until curfew. Yeah, we're getting sick now, buddy. Αρκετές λεπτομέρειες και στο φωτισμό έχει εδώ. Αλλά γενικά και τα textures είναι πολύ καλή δουλειά. Για όσους δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι on camera, είναι ο Μάρκος Ασκανιάν που έχει κερδίσει το Game Maniacs 19 με αυτή τη συλλογάρα. Πόσα games έχει κερδίσει. Χίλια και... ναι. Δεν παίζω. Δεν ασχολούμαι. Πού να προλάβει να παίξει, γιατί συγγνώμη, την κλασική ερώτηση προτάνω σε όχνουν μεγάλες κλασικές. Τα έχεις παίξει τα χίλια. Εννοείται πως όχι. Αν τα είχα παίξει τα χίλια, τι διάολο. Δεν τα είχα προσωπική ζωή, θα είχα τίποτα. Αλλά το παλεύουμε. Οπότε κάποια τα πήρες μόνο για συλλεκτικούς λόγους. Αρκετά ναι, μπορεί να τα είχα τερματίσει παλιότερα. Και μετά τα ξαναγόρασα. Εγώ φίλοι τα έχω παίξει όλα. Εκτός από... από το Garfield τον Amstrad, το οποίο το βρήκα στο eBay και τα αγόρασα για συλλεκτικούς λόγους, και ξέρω ότι πρέπει να είναι μούφα. Όχι, okay, μου έχεις πει να σ' αρέσει ο Garfield, ναι. Ναι, μου αρέσει ο Garfield, απλά για αυτό το λόγο το πήρα. Άλλο. Το, ας πούμε, τα RPG, τα Japan RPG, δεν τα έχω πιάσει καθόλου. Εγώ έχω 500 παιχνίδια, έχω... Ναι, γιατί κοντά στα 500. Ναι, όπου να είναι. Ναι, όχι ακριβώς, πάντως λιγότερο από τα μισά από σένα. Σε retail ή και σε download. Α, από Steam και τέτοια. Άμα βάλουμε και Steam, σε έφτασα να το πάμε έτσι. Δεν μετράνε τα Steam. Δεν μετράνε. Γιατί είναι το χειροπιαστό. Αυτό είναι συλλογή. Ψηφιακά. Τώρα, άμα θα κλείσει η Valve, δεν θα έχουμε τίποτα. Συν ότι καμιά μέρα σου δίνει και προσφορές, ας πούμε. Τζάπα Games, 2-3 ευρώ και τέτοιο. Πάμε και τρέχουμε τώρα. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Σχετικά με το quality, μάλλον ο φίλος δεν θα έχει καλή σύνδεση στο internet, γιατί έχουμε VDSL και εκπέμπουμε μέσα από το PS4 και να τσεκάρουμε και λίγο τα options. Εδώ σου λέει με το R2 equip, ναι. Το πάνω, κρατάς το πάνω και κρατάς το R2. Ωραία. Και έτσι κάνεις το... και κάτω δεξιά σου δείχνει και όλα στο χέρι. Να το χείλει. Ναι. Κάτσε να δω κάτι. Λοιπόν, όχι. Share options. Broadcast settings. Εντάξει, τέλος πάντων, σε HD το έχουμε, το θυμάμαι. Ναι, αφού πριν το μπλέξαμε ήταν HD. Ναι. Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel looking? It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too? Who else is looking for it? Marlene. She's been asking around, trying to find it. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? Well, what did you tell her? True. I got no idea. Good man. Ιουλίου κυκλοφορεί για PS4. Και εντάξει, από 14 Ιουνίου, για PS... 14 Ιουνίου του 2013, εδώ και ένα χρόνο, κυκλοφορεί για PS3. Ένα ακριβώς το ίδιο game με HD graphics. Και εμείς το έχουμε εδώ, okay. Ναι, το έχουμε πόσο, κοντά μια εβδομάδα πριν. This is us. Hey guys, how's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military were infected. That's what I like to hear. Και όλα λέμε τελευταίο streaming πριν το καλοκαίρι. Όπως το προηγούμενο με το WoW και τελικά... Ναι, αυτό. Κοντά να τελειώσει ο Ιούλιος ήδη. Ούτε που καταλάβαμε πώς πέρασε. Εντάξει, το μισό, παιδιά, δεν πέρασε.
Εντάξει, έχουμε ακόμα ολοκράβους. Ένα μήνα και μια εβδομάδα, αλλά όσο το σκέφτομαι, δηλαδή δεν έχω καταλάβει ότι... Δεν το έχω ευχαριστεί τίποτα τόσο φέτος. Ναι, γιατί δες πώς τρέχει, αν πατήσεις το άναλογο τρέχει. Με το τέτοιο, με το Ελένα. Ναι. Με το δύο, εντάξει. Οπότε τρέχει το λίγο. Our backpacks are still here from last time. Στις σκιές δεν είναι πολύ τρελαίνουν, περίμενα λέω καλύτερη ποιότητα. Ναι, για PS4 ναι, θα μπορούσε, ναι, κοίτα, ας πούμε, έχει πολύ pixel. Ναι, και πιο μέσα έχει πολύ μαύρη, εντάξει, okay. Δηλαδή, μαυρίζει κάπως απότομα. Έτσι, η κοπελιά σηκώνει. Έτσι, μόνο στα games γίνεται αυτά. Εντάξει, άμα βάλεις και το πόδι στον τοίχο κόντρα θα γίνεται, αλλά δεν νομίζω να το βάλω κόντρα. Είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται πολύ σε συνεργασία, να το ξέρετε αυτό, από εδώ και πέρα. Και αυτό πιστεύω που το κάνει πιο ρεαλιστικό σε σχέση με ένα survival. Ναι. Πατάς δελτά αν θέλεις να μιλήσεις. Well, I am the romantic type. Got your way. Το πατώ το frame rate λίγο, τα έχασε. Γι' αυτό που λέω για το PC, για το upgrade για 320 ευρώ, στην υπογραφή του Twitch καναλιού μας έχει ένα λογότυπο από το Easy Buy World. Γράφει ακριβώς τι PC έχουμε, με αυτό θα παίξουμε μετά The Crew. Παίρνετε τηλέφωνο στο Easy Buy World και ζητάτε ακριβώς αυτά τα κομμάτια που βλέπετε στην υπογραφή του βίντεο. Θα υπάρξει βιντεάκι που θα πούμε αναλυτικά για το PC το οποίο μας το παρέχει δωρεάν το Easy Buy World και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Γενικά, ό,τι PC streaming έχουμε κάνει, τα οφείλουμε στο Easy Buy World. Είναι σημαντικό να το πούμε, γιατί πέρα από τους χορηγούς υπάρχουν και οι δωροθέτες που το ότι μας δώσανε κάποιον εξοπλισμό είναι, εντάξει, σημαντικό για να μπορέσουμε να σας κάνουμε τα streaming. Υπάρχει λοιπόν στην υπογραφή, βλέπετε 6 banners κάτω αριστερά του chat. Εκεί που λέει Easy Buy World, βλέπετε ακριβώς το PC που έχουμε. Με αυτά τα εξαρτήματα έχουν κόστος 320 ευρώ και από εκεί και πέρα θέλετε μια κάρτα γραφικών να εσείς διαλέγετε πια. Η κάρτα γραφικών που προτείνουμε δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, είναι 320 για motherboard, CPU και RAM. Αυτά που βλέπετε. Οπότε όσοι θέλετε upgrade, δείτε το, γιατί είναι μια low budget πρόταση με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, AMD FX8, Gigabyte. Πολύ καλή motherboard συγκεκριμένη που έχουμε. Και 16GB Kingston που είναι η κορυφαία σε RAM. Οπότε τσεκάρετε όσοι θέλετε για upgrade και τηλεφωνήστε στην Byword και να ξέρετε ότι γενικά τα μέλη του Gamer έχετε και μια έκπτωση 10% σε service υπολογιστών, άμα σας τύχει τίποτα. Καλά, ότι είναι κούτας, έχει και εγγύης ούτως ή άλλως. Εντάξει, αλληλικά και τα παιδιά που αρκετές φορές ψωνίζω και εγώ από εκεί, εξυπηρετικότατοι και ξέρουν αυτό που κάνουν. Δεν είναι άσχετοι. Το streaming γίνεται απευθείας από PlayStation 4, ναι. Δεν περνάει μέσω κάποιες κάψουλ κάτι. There's our culprit. Ah, he's not that old. Better keep your eyes and ears open. We should be able to get through here. Και επίσης το streaming από PS4 είναι πολύ εύκολο, γιατί απλά πατάς το share button. Ναι, αμέσως είναι. Και ξεκινάει αμέσως. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, από την αρχή μέχρι αυτό το σημείο παίζει ο Μάρκος, το ξέρετε. Δεν το παρακάνω, δεν το έχω ξαναπαίξει. Ναι. First time! First time. Είσαι εδώ, Buddy Like Brian, first time. What do you want to do?
Έτσι. Εγώ θα σου έλεγα να το ρίξω. Εδώ, στο μάτι. Εκεί. Φυλάξει το μάτι, ρίξε στο. Πού θέλει. Εκεί στο κούτελ, εκεί στην καράφλα που έχει και εσύ, ξέρει από καράφλα. Πλησίασε κι άλλο, δεν σου κάνει τίποτα. Κι άλλο. Πάμε. Εκεί. Εδώ πιστεύω να είναι. Ναι, εκεί. Τι να ξέρετε, τα μυαλά στον αέρα. Γεια σα. Δεν ξέρω στο μάτι γιατί δεν έβγαινε. Να τον προστατεύει μάσκα. Βρήκαμε ένα μπαγκ. Να τον προστατεύει μάσκα αποκλείεται όμω. Δεν ξέρω, εδώ παίρνει και σφαίρε με R2, για δε. Σου δίνει δύο σφαίρε. Πατά όλα. Όχι. Πώ το μάζεψε το όπλο, πέρασε από πάνω του. Με δέλτα, για να το παίρνω. Ναι, με δέλτα, με δέλτα. Απλά δεν το παίρνω. Go on. Νομίζω ότι πήγαινε από την πόρτα. Yep. Τι επιλογές, πάμε αρχικά εδώ. Δεν βλέπω κάτι. Μπα. Πάμε πάλι πίσω. Κράτα το αρένα, το κράτησες. Το κράτα, ναι. Sneak up, ωραία. Προχώρα και πιάσουμε το δέλτα για να του κάνεις λαβή. Install kill. Πρέπει να είναι install kill, ναι. Συνέχεια το τετράγωνο και γεια σας. Λος πουλος. Ήλα. Γεια. Να ναι. Από εδώ, είναι δύο. Πάμε από εδώ. Ο μόνος λόγος που σου κάνω time out είναι γιατί απαγορεύονται τα cups. Δεν έχει καμία σχέση με το δωροθέτη, έτσι. Το έχουμε δει. Και διαβάστε κανόνες του chat κάτω αριστερά, παιδιά. Δεν είναι αυτό. Έλα. Εκεί. Και επίσης για τις τιμές που λες, γενικά στα πιο πολλά προϊόντα και στα games, το Easy Buy World έχει τις καλύτερες τιμές από όλους. Όσοι τσεκάρετε Best Price GR και Screws GR, έχει τις καλύτερες τιμές. EBW for the win. EBW GR. Ψωνίζεις κι εσύ. Αρκετές φορές. Από το να πηγαίνετε σε μεγάλα καταστήματα και να σκάτε 60 και 70 σε κάποιους, χίλιες φορές έχει και games μέχρι και με 45-46 ευρώ. Γενικά τις καλύτερες τιμές τις ψάχνετε στο Best Price GR, να ξέρετε, ή στο Scrooge. Μπαίνετε, γράφετε το όνομα του game που θέλετε και σας βγάζει ποια καταστήματα το έχουν πιο φθηνά. Και όποιο είναι πάνω-πάνω, και το Game Explorers επίσης έχει καλές τιμές. Σχετικό. Σχετικό, ε. Σχετικό. Ποια άλλη έχουν καλές? Δεν έχουμε αρκετά μαγαζιά, πιστεύω, καλές τιμές, αλλά μπορείτε να πετύχετε προσφορές από το πουθενά. Μια βόλτα στα μαγαζιά και μπορείτε να πετύχετε διαμαντάκια σε γνωστά καταστήματα. Και το Gamer Geeks βάζει καμιά φορά. Αλλά ναι, για το αυτό που είναι στο Game Explorers. Το είχα μπει στον Παντελή μια φορά στο chat. Ναι. Είναι ότι. Δεν ξέρω να το πω μόνο. Πες. Είναι ότι. Παιδιά, εντάξει, εγώ προσωπικά είχα παραγγείλει 2-3 παιχνιδάκια και ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει στην τιμή κομπλέ, πάω εκεί πέρα και μου λέει τελευταία στιγμή δεν τα έχει. Και μετά από μια εβδομάδα τάχε, τριπλάσια τιμή. Αυτό λέει πολλά. Για μένα προσωπικά λέει πολλά για το κατάστημα. Ναι, γιατί βάζει προσφορά για να τραβήξει. Και το θέμα ήταν ότι με διαβεβαίωσε κιόλας ότι τάχει και πήγα από εκεί και μου λέει δεν τάχει. Τέλος πάντων. Leave your meeting greases. Ναι. Α, εδώ ωραίο το ήθελε. Ναι. Εδώ, ναι, εδώ, ναι. Στις αντανακλάσεις του νερού και πριν στη λάσπη που είδαμε είναι φοβερή λεπτομέρεια. Πολύ καλή ιδέα γίνεται εδώ. Τα τέξει στον τοίχο να δω. Λοιπόν, είναι κολλητά με τον τοίχο. Για πλησίασε. Ναι, είναι τα ίδια. Εδώ, και εδώ. Ναι, τοιχογραφία. Γεια σας. Παιδιά, μην ξεχάσετε τη reviewers, να του ξαναβάλετε 10, όπως και στο PS3. Για τα φοβερά γραφικά. Είμαστε αντικειμενικοί. Yeah, πάντα αντικειμενικοί, ναι. Φουλ αντικειμενικοί. Σφίζουμε από αντικειμενικότητα. 10 παιδιά και τα καινούργια reviews. Άμα πάρει 9,9 η Ρωσιλία. Κάτω τα Sony fanboys θα βγάλουν φλίκτενες. Plank fell down.
Οπότε πάμε να δούμε καμία σκάλα. Από εδώ πάει. Α, από εδώ πάει. Okay. Εδώ, εντάξει. Σιγά, σιγά το... Τι θέλει και σκαλοπατάκι, μανταμίτσα. Όχι, με μια σανιδούλα. Μια σανίδα σου φτάνει, μωρί, να κατέβεις. Έλα, δεν θέλει. Νομίζω με το τρίγωνο πάλι, με το ίδιο. Να, ναι, ναι. It's a bit heavy. I think I can. Right. Γιατί δεν κατέβηκε εξ αρχής, άρτιμο θηλυκό. Εντάξει, από ό,τι θυμάμαι ξέμεινα από σφαίρες νομίζω. Ναι. Όταν τύχει κάτι... There we go. Get your ass up here. Let's move. Bossy today. We're getting close. Ωραία, αυτά πώς ανεβαίνουμε. Εδώ. Από εδώ, εντάξει. Μάλλον. Όχι. Σίξτεπ, γι' αυτό που λες. Ναι, σαφώς και το Skyrim έχει... Πες το. Έχει clipping, αλλά δεν του βάλαμε επίσης 10. Ξέρω εγώ, δηλαδή, άμα κάποιος έχει μοιοπία και θεωρεί ότι... Κάτσε, πού πήγες τώρα. Για τη μοιοπία, λέω. Δεν πας από εκεί. Όχι, εκεί. Εκεί βρήκα λοιπόν. Παρατήρησα και τα πάνω την ταμπέλα. Pixel. Καλά, άστα αυτό εκεί πέρα. Pixel. Άστα αυτό εκεί πέρα. Έχεις καταλάβει πως τα που πήγε, τύπησε, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Σαν έβαζε τσανίδα, πήγε αυτή από την άλλη. Ναι. Και τώρα εγώ πώς ανεβαίνω. Τώρα ήδη είναι και 47 και το έχουμε... Λοιπόν, πάμε main menu. Πάμε να δοκιμάσουμε multiplayer τώρα. Ναι. Κάθε game έχει τα προβλήματά του, εντάξει. Απλά... Στην προκειμένη περίπτωση, το The Last of Us είχε... Δεν σας λέω για gameplay και story που ήταν άψογο ή για voice acting. Αλλά στο θέμα των γραφικών δεν ήταν άψογο. Αλλά με την αλήθεια. No. Όχι, δεν θέλουμε new game. Factions multiplayer. Ειδικά για PS4 αυτό με τα textures έπρεπε να το έχουν διορθώσει. Δηλαδή, εντάξει. Να πούμε ότι έχει και το Left Behind DLC. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και το Left Behind DLC. Βασικά, για όσοι το έχουν. Μου έχει τελειώσει PS Plus. Okay. Καλή φάση. Λοιπόν, πήρα δύο μέρες trial στο PS Plus και θα ξαναβάλω κωδικό μετά. Τώρα πάμε να δούμε το multiplayer. Το Left Behind DLC θα μπορούσαμε να το παίξουμε, αλλά φοβάμαι τώρα για λόγους spoiler και εντάξει. Λοιπόν, Hunters ή Fireflies. Πάμε Hunters. Πάμε Hunters. Εδώ τι γίνεται, ότι υποτίθεται και καλά ότι είστε αρχηγός μιας εικονικής ομάδας από Survivors και προσπαθείτε σιγά σιγά, τώρα είναι το user interface, γι' αυτό δεν βλέπετε εμάς. Και προσπαθείτε ναι, γιατί δεν το επιτρέπει Sony και προσπαθείτε σιγά σιγά να μαζέψετε survivors και να χτίσετε population. Αυτό είναι και καλά το XP σας. Το πώς survivors θα συλλέξετε. Είναι ας πούμε κάτι σαν reward. Και μαζεύετε διάφορες προμήθειες, κρατάτε ας πούμε να μην πεινάνε κτλ. Τώρα μας γράφει populating clan with Facebook. Friends και τώρα φόρτωσε. Να βλέπετε, ξεκινάμε με 5 survivors. Μας έχει ανάψει το gear up. Οπότε πάμε να φτιάξουμε το loadout μας. Παίξουμε assault, sniper, support, stealth, τι θα έλεγες. Πάμε για assault, χυμά. Πάμε assault, ναι. Assault, λοιπόν. Ωραία, assault, full load rifle, νομίζω είμαστε εκεί. Για το DLC τι έχουμε, πρέπει να έχουμε... Δεν το είχα το DLC, το είχε γράψει
review ο Παντελής, νομίζω. Ναι, νομίζω ο Παντελής πάνω το γιώρισε αυτό. Γιατί να κάνω κλικ, λοιπόν. Anyway. Supply raid. Αυτά είναι τα mods. Supply raid, survivors και interrogation. Πρόκειται το interrogation που δεν το έχω παίξει, νομίζω. Lock either lock, but then lock it to win. Οπότε πρέπει να ανακρίνουμε... Να ανακρίνουμε εχθρούς, να βρούμε πού είναι το lock box τους και να πάρουμε αγαθά, αλλά... Τώρα πώς θα καταφέρεις να... Να τον ανακρίνεις τον άλλο, δεν ξέρω. Γιατί να μπει stealth από πίσω και να τον πιάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, πάμε και βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η ανάκριση. Ή τον σκοτώνεις και υποτίθεται ότι εκεί που θα πέσει κάτω θα τον ανακρίνεις από πάνω. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και αυτό. Ή το κλασικό να έχει κάποιο mini game εκεί πέρα και να το χτυπάς, ας πούμε, για να σου λέει. Παιδιά, δεν κάνουμε spoilers. Μην ανησυχείτε. Προσπαθούμε να βρούμε παιχνίδι σε τίτλο του PS4 που θα κυκλοφορήσει σε μια εβδομάδα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Έλα, ναι. Τώρα το σκέφτηκα. Αφού δεν είναι. Δεν πειράζει. Η μόνη περίπτωση να βρούμε κάποιον είναι δημοσιογράφο. Α, Γιώργος Βεντούρης. Who is this? Mr. Βεντούρη. Mr. Ναι. Η μόνη περίπτωση να βρούμε κάποιον θα είναι είτε γιατί είναι δημοσιογράφος είτε γιατί έχει κάποια άκρη στη Sony και το έχει προμηθευτεί νωρίτερα. Έτσι. Έτσι. Είναι λίγη εικόνα. Οπότε λογικά σε επόμενο stream... Να δούμε. Κάτσε left behind, κάτσε από περιέργεια. Βλέξει τώρα. No. Hard. Μια πολύ γρήγορη και το left behind. Φίλε Fitz, για αυτό που λες, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς κομπίνες. Όταν κάποιο κατάστημα έχει χαμηλές τιμές, είναι γιατί... Είναι γιατί τα προμηθεύεται από το εξωτερικό. Να, το πιο προφανές είναι αυτό. Ακριβώς. Το αν, ξέρω εγώ, τα παίρνει πακέτα από έξω ή αν φέρνει collectors και που έχει, ξέρω εγώ, bundle με κονσόλα και game και τα σπάει σε δύο και τα πουλάει χωριστά, είναι δικαίωμά του να το κάνει ο άνθρωπος. Τότε στο πουλάει σε ένα φθηνότερα, αυτό είναι το συμπέρασμα. Σου πουλάει ένα παιχνίδι σφραγισμένο και στο δίνεις 45 ευρώ. Αν εσύ θέλεις να πας σε κάποιο μεγάλο κατάστημα όπως πλαίσιο και να το πληρώσεις, ξέρω εγώ, 60 ευρώ, είναι δικαίωμά σου. Στην τελική δεν σου επιβάλλουμε, απλά σου προτείνουμε. Δεν σου επιβάλλουμε, απλά σου λέμε ότι έχει φθηνότερη τιμή. Δεν αναιρούμε το ότι. Πώς το λένε. Εσύ μπορείς να έχεις παράπονο, ξέρω εγώ, στην τομέα του σέρβις. Αλλά αυτό που. Τέλος πάντων, εντάξει, ας το βγάλουμε καλύτερα γιατί. Ξέρω τώρα δείχνει τις σκηνές από την. Skip movie, βασικά, να τελειώνουμε. Άλλο skip movie μου, όχι. Το τώρα ξεκινάς, λέγει. Ναι, το ξεκινά. Ωραία, εδώ ελέγχουμε την Έλλη. Και όχι το Τζόελ. Δεν σας λέμε τίποτα άλλο. Βλέπουμε και τα εφέχιο νιού. Είμαστε στο Left Behind DLC για όσοι το ξέρουν. Και έχω βάλει difficulty hard. Ναι. Εντάξει, θα πιάσουμε τα λεφτά μας. Weston's Pharmacy. That sounds promising. Τώρα ακούμε ήχο από το DualShock 4, από το μικροφωνάκι του. Αυτός είναι ο ήχος του flashlight. Ah.
Το The Last of Us Remastered, εντάξει, ξεχάσαμε να το πούμε, αλλά το ξέρετε ήδη όλοι, ότι περιλαμβάνει και το campaign και το DLC που έχουν κυκλοφορήσει. Οπότε από αυτή και μόνο την άποψη, αν κάποιος δεν τα είχε αγοράσει το PS3, θα τα παίρνει τώρα σε μια πιο οικονομική τιμή και σε HD ποιότητα. Εντάξει, πιστεύουμε. Απλά εγώ που είχα αγοράσει γύρω στις 10 φορές games, ήταν κανονικά τα φοιτητικά. Τώρα, ποιο λέω, πλέον ότι είναι μαϊμού, αν ήταν έτσι, μπορείς, ξέρω, να πας στη γραμματεία καταναλωτών και να το πεις. Δεν μπορείς να το καταγγείλεις. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είχα πάρει τουλάχιστον 7 φορές και όλα ήταν κομπλέ. Αχα. Ξέρει και το συνδυάζουμε, η κοπέλιτσα. Ο Μορφούλης. Αυτοί είναι οι κλίκες, να ξέρετε, έχουν υποστεί από τον ιό παραμορφώσεις και ψοφάνε αρκετά δύσκολα, όπως και τα ζόμπι. Μου θυμίζει έναν τύπο που περιφέρεται στο Σύνταγμα. Και τώρα... Πραγματικά, ναι, ναι. Και τώρα βλέπουμε το touchpad και τώρα το ανοίξαμε, βλέπουμε αυτό εδώ. Μαζεύουμε σημειώσεις. Να τα... Ρε καλώς τα παιδιά. Αν πας αργά αργά, δεν μπορούν να σε δουν, αλλά σε ακούνε. Εντάξει, και από κοντά με μαχαίρι γινόταν. Πάμε να παίξουμε The Crew. Δεν ξέρω εσύ αν θες να κάνεις κανένα μπρους. Εγώ φορτώνω το The Crew στο PC. Μπες στον κάμερα. Εδώ. Και φορτώνω το The Crew λοιπόν στο PC για να δείτε το νέο racing της Ubisoft. Οπότε το streaming θα κλείσει, να ξέρετε, για δύο λεπτάκια. Όσοι δεν ενδιαφέρεστε για το The Crew, αν θέλετε κάντε follow για τα επόμενα streaming μας και σας ευχαριστούμε. Όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε το νέο racing της Ubisoft που είναι σε closed beta, το The Crew, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Κάνε download το update. Κάνε πούμε ότι έχουν κάθε μέρα patch. Τι είναι αυτό? Τι ήτανε? Μου λέει να κουνήσει το χειριστήριο. Ναι, ξέρω. Τον πατάω play. Και ανοίγουμε το OBS. Μπες στο φαρμακείο, σου λέει πίσω ένας που το έχει παίξει λογικά την τελειστή. Αλλά έτσι καλώς που δύο θα προλάβουν. Ναι, ναι, που λέει over the door, τότε φάρμακο. Ναι, 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 ναι.
Να, παιδιά, παρεμπιπτός να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει και εκτόσεις. Για πού λες? Έχει δει το διαφημίζει και εδώ. Sorry, δεν κοιτούσα. Είμαι στο PC. Εκτός του Steam έχουν τελειώσει πάντως. Κάπως νωρίς και τίποτα. Ωραία, έτοιμες και οι κάμερες. Λοιπόν, έχει ήδη φορτώσει. Μετακομίζουμε δίπλα στο... Όχι, εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Καλώς, λοιπόν. Να σου δανείσεις το PS4. Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε σήμερα για το δελό στο Βαζιρμάστερ. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε το streaming και το ανοίγουμε σε 1-2 λεπτάκια με The Crew για PC. Beta.